Ένα από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Πενταμελούς, που είναι και υπεύθυνος για αυτή τη διαδικασία με το τραπεζικό σύστημα, είναι ο κύριος Νίκος Αγραφιώτης. Τι κάνετε, κύριε Αγραφιώτη? Καλά, κύριε Σταυρόπουλο, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Σήμερα πρώτη μέρα, έτσι δεν είναι? Σήμερα πρώτη μέρα που άνοιξε η διαδικασία και περιμένουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί. Δεν είχε τίποτα σήμερα πρώτη μέρα, δεν εμφανίστηκε κανένας. Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να το λέω εγώ, να το γνωρίζει και ο κόσμος, επειδή ο λογαριασμός δεν μπορεί να κινηθεί, ναι, από την πλευρά μας. Ναι. Δεν έχουμε internet banking. Αχα. Δεν μας δώσανε, γιατί θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια κίνηση που είναι ανεπίτρεπτο. Ναι. Και η τράπεζα είπε ότι κάθε 2-3 μέρες θα μας στέλνει ένα email με τα X-ray, όποτε θέλουμε μπορούμε να πηγαίνουμε από εκεί να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στην κίνηση του λογαριασμού. Α, μάλιστα. Εντάξει, άρα δεν θα υπάρχει δηλαδή καθημερινή ενημέρωση, το τέλος της ημέρας, δηλαδή δεν θα ξέρουμε. Έγινε, ναι, και κάτι, από Δευτέρα θα έχουμε κάποια ενημέρωση, αλλά... Ναι. Είχαμε και μια άτυπη συνάντηση σήμερα της Επιτροπής, στην οποία είπαμε ότι αν δεν υπάρχει κάτι ουσιώδης, δηλαδή ένα σοβαρό ποσό το οποίο να μας ενδιαφέρει, να μην χρειάζεται, να μην βγαίνει να το λέμε από εδώ και από εκεί. Σωστά. Η διαδικασία προχωράει κανονικά. Άλλωστε, είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Ναι. Άλλωστε νομίζω, κύριε Αγραφιώτη, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως όσοι είναι να βάλουν αυτό, και μιλάμε για μεγάλα ποσά τώρα, τελευταία μέρα συνήθως θα τοποθετούν τα χρήματα, δεν είναι? Εσείς μάλλον μπορεί να το γνωρίζετε καλύτερα. Εγώ πρώτη φορά έχω εμπλακεί σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά φαντάζομαι ότι και εγώ, αν ήμουν επενδυτής από την πλευρά μου, κάτι τέτοιο αντίστοιχο θα έκανα. Ναι. Η ημερομηνία εκπνέει 24? Στις 24, στις 2:30 το μεσημέρι. Μάλιστα. Άρα και από την επομένη, δηλαδή 25, θα γνωρίζουμε εάν καλύφθηκε το 1,2 που έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Εντάξει, εμείς θα το γνωρίζουμε, φανταζόμαστε, την ίδια μέρα. Ναι. Και αυτό πρέπει να σας πω είναι ότι έχουμε προγραμματίσει μια συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα για να βάλουμε όλα τα θέματα που θα αποσχολήσουν την Επιτροπή μας. Ναι. Οργανωτικά, γιατί τώρα θα πρέπει να μιλήσουμε και με τους εργοτούς λογιστές και με τους συμβολιογράφους, ναι, ώστε να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε το καταστατικό, τις διαδικασίες και να δούμε και όλες τις πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε στο μέλλον. Άρα δηλαδή με το που τελειώσει, με το καλό 24 του μήνα, και καλυφθεί το ποσό, το 1,2, από εκεί και πέρα δεν σταματάει φυσικά η δουλειά σας, η δική σας της Επιτροπής, εννοείται. Υπάρχει και άλλος δρόμος και μάλιστα σημαντικός, ο οποίος πρέπει να καλύψετε μέχρι να αποκτήσει οριστικά νομιμοποίηση καινούργια εταιρεία. Όχι μόνο στις 24, εμείς αυτό το διάστημα των 15 ημερών τώρα, το οποίο είναι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να κάνουμε. Ναι. Θα φροντίσουμε να ενημερωθούμε καλύτερα. Έχουμε τους ορκωτούς λογιστές, τους οποίους θα εκπροσωπήσουν την εταιρεία. Και έχουμε και το θέμα του καταστατικού, το οποίο θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε, να επισημοποιήσουμε και να μπορέσουμε με την είσοδο των κεφαλαίων για το μετοχικό κεφάλαιο να το στείλουμε στο ΓΕΜΗ. Μα βέβαια. Άρα είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και θα φροντίσουμε να είμαστε ενήμεροι και έτοιμοι πριν τη λήξη οποιασδήποτε προθεσμίας, έτσι ώστε για να μην κινδυνεύσει η διαδικασία κατά οποιοδήποτε τρόπο. Θεωρείτε θετικό εν όψη με το καλό του φακέλου που θα σταλεί στο ΓΕΜΗ το γεγονός ότι ο Άρης εξασφαλίσει αφημί εδώ και κάποια 24 ώρα για την καινούργια εταιρεία? Αυτή η διαδικασία ήταν ούτως ή άλλως επιβεβλημένη από το σύστημα. Ναι. Το ότι βγάλαμε αφημί δεν ήταν κάτι συνταρακτικό ούτε κάτι ιδιαίτερο. Έπρεπε να γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε το λογαριασμό. Ναι, μάλιστα. Σωστά, έχετε δει. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τον ανοίξουμε. Όταν ο νόμος έγινε, μπορεί να μην ισχύει αυτό και να μην χρειαζόταν ο λογαριασμός. Αυτή, ναι, τη στιγμή όμως είναι απαραίτητος για να εκδοθεί κάποιος λογαριασμός να υπάρχει το αφημί. Οπότε και σε αυτό δεν αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και λειτουργήσε το σύστημα σωστά. Άρα δεν είναι το θέμα το αφημί. Το θέμα είναι το ΓΕΜΗ και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Ένα-ένα ξεχωριστά θα τα δει ο Άρης όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Φυσικά πρώτα πρέπει να τελειώσουμε, να καλυφθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η δηλωμένη επιθυμία του κυρίου Καρυπίδη να το καλύψει. Αυτό το ποσό έχει τη δυνατότητα και αυτός μέχρι τις 24 του μήνα. Όπως και οποιοδήποτε φυσικά θέλει, κύριε Αγραφιώτη, μπορεί να αγοράσει συμμετοχές, έτσι δεν είναι? Και είναι μέλος του Ραστέχνη. Όποιος θέλει, κάποιος μπορεί να θέλει να αγοράσει 1, 2, 3, 5 για να τους έχει, επειδή αγαπάει πολύ την ομάδα. Και περιμένουμε και από τον κόσμο να το κάνει. Η μία μετοχή πόσο κοστίζει? 33 ευρώ πληροφορηθήκαμε. Κοιτάξτε, τώρα εδώ υπήρχε μία. Είναι καλό να το πω στον αέρα, ναι, αλλά υπάρχει μία έτσι
ανησυχία, γιατί από το σύνολο των 40.000 μετοχών, το 10% ανήκει στον ερασιτέχνη δικαιωματικά βάσει νόμου. Ναι. Κάποιος που θα αγοράσει μία μετοχή μπορεί να φτάσει να έχει 0,95 τις μετοχές, γιατί το 90 πόσο θα βγει, γιατί το 10% θα ανήκει στον ερασιτέχνη. Ναι. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε τώρα. Mm-hmm. Το ποσό αυτό είναι που μας ενδιαφέρει να καλυφθεί. Η διαδικασία μετοχοποίησης ούτως ή άλλως είναι άειλη. Και προχωράμε και περιμένουμε εμείς, αυτό που θέλουμε είναι οι 40.000 μετοχές και το ύψος των 1.200.000 ευρώ. Και βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε, κύριε Γραφίδη, για να ξέρει ο κόσμος, ότι αν πάει ο κύριος Καρυπίδης και βάλει 1,2 και εμφανιστεί και κάποιος άλλος και βάλει και αυτός 1,2, θα το μοιραστούν το υπόλοιπο 90%, γιατί υπάρχει και το 10% του ερασιτέχνη. Όσο περισσέψει, όχι μόνο, ναι. Θα μοιραστούν το μετοχικό κεφάλαιο και θα επιστραφεί η διαφορά. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το 1.200 το μετοχικό κεφάλαιο. Α, μπράβο, ακριβώς. Θα επιστραφούν τα χρήματα. Θα μείνει το 1.200 στο ταμείο της εταιρείας, τα υπόλοιπα θα επιστραφούν και ο καθένας αναλογικά από τα πόσα χρήματα έχει βάλει θα πάρει το ποσοστό του. Ναι, γιατί ξέρετε, το ρωτάω κάτι, είναι εντελώς απλοϊκό, αλλά μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, αλλά μου είπε κάποιος σήμερα στον δρόμο, για παράδειγμα, και μπορώ να το μεταφέρω και δημόσια, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα γνωρίζει. Αλλά μου λέει, αν πάω εγώ και βάλω 5 εκατομμύρια. Λέει ο ένας. Αν πάει τα 5 εκατομμύρια, πιθανόν να είναι ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Ναι. Αλλά θα πρέπει να είναι πρώτα μέλος του ερασιτέχνη, έτσι. Ναι, ναι. Σωστά. Τουλάχιστον στη διαδικασία των 15 ημερών που είμαστε τώρα, θα πρέπει να είναι μέλος του ερασιτέχνη. Ναι, και φυσικά θα πάρει πίσω και το υπόλοιπο το ποσό από τα 5 εκατομμύρια, γιατί είπαμε ότι χρειάζεται το 1,2. Δεν χρειάζεται παραπάνω, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό είναι το δηλωμένο κεφάλαιο και αποφασισμένο από τη Γενική Συνέλευση. Ναι. Εσείς τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε επίσης, θα είστε και η πρώτη διοίκηση της εταιρείας, έτσι. Είναι. Και για ένα διάστημα θα είστε εσείς διοίκηση. Αυτό είναι μια αλήθεια, την οποία πραγματικά το συζητήσαμε χθες και είχαμε πει από την πρώτη μέρα το συζητήσαμε, αλλά είπαμε να το ψάξουμε λίγο. Για να φτάσουμε στο γεμί και να καταθέσουμε φάκελο, θα πρέπει να έχουμε συσταθεί σε σώμα. Ναι. Σαν διοικούσα επιτροπή, αλλά να κάνουμε σύσταση σε σώμα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα, σήμερα βρεθήκαμε άτυπα, είπαμε μερικά πράγματα. Την άλλη εβδομάδα θα καθίσουμε να μιλήσουμε για τα θέματα. Έχουμε λίγο χρόνο τώρα να χαλαρώσουμε και θα δούμε πώς θα κινηθούμε και σε αυτό. Μάλιστα. Άρα για ένα διάστημα θα έχετε και την ευθύνη και αυτή, και είναι σημαντική, γιατί μέχρι να ελεγχθεί και ο καινούριος με το καλό μεγαλομέτοχος για πόθεν έσχες και όλα αυτά τα οποία ελέγχονται από τους αρμόδιους φορείς, εσείς θα είστε ουσιαστικά η διοίκηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Εμείς θα είμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα, εμείς θα είμαστε η διοίκηση και θα πρέπει να παραδώσουμε τη νέα εταιρεία έτοιμη και ολοκληρωμένη στους μετόχους της, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουμε σήμερα να βάλουν τα χρήματα. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί, κύριε Γραφείο, τώρα μου ήρθε αυτό στον αέρα την ώρα που συζητάμε, να υπογράψετε κάποια συμβόλαια με παίκτες που ενδεχομένως αποκτηθούν. Ναι. Πραγματικά δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό. Είπαμε την άλλη εβδομάδα, το ψάχνουμε νομικά, όπως σας είπα, όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά αν προχωρήσουμε σαν εταιρεία να λειτουργήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει η εταιρεία. Ναι, δεν αποκλείεται. Ώστε αυτό... την παραδώσουμε στους μετόχους της και οι μέτοχοι αποφασίσουν τη διοίκηση την οποία θα ορίσουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι και αυτό μια πιθανότητα. Και βέβαια θα πρέπει επίσης να διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχει στην Επιτροπή την Πενταμελή και ο κύριος Σίμος Οφανίδης, που είναι δεξί χέρι του κύριου Καρυπίδη, ότι για να λάβει σάρκα και οστά όλο αυτό θα πρέπει να απεμπλακεί και από τη Βέρεια ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, δεν θέλω να εμπλακώ. Είναι η δουλειά του κύριου Καρυπίδη να κάνει τις ενέργειες για να μπορέσει να πάρει τις μετοχές του Άρη. Δεν είναι δικιά μας δουλειά, έχουμε το όμως ξεκαθαρίσει. Εμείς αυτό που μας αποσχολεί σαν επιτροπή είναι να είμαστε τυπικοί και σύνομοι με όλες τις διαδικασίες. Μάλιστα. Και δουλεύουμε πραγματικά, δηλαδή εγώ που δεν είχα σχέση με τους νόμους έχω μάθει αρκετά πράγματα, ενημερωνόμαστε συνεχώς, παίρνουμε τη συμβουλή ανθρώπων που έχουν ξανασχοληθεί ή είναι εξειδικευμένοι στα θέματα και πιστεύω ότι πάμε καλά, δεν ανησυχούμε για τίποτα. Χρειάστηκε να διαβάσετε δηλαδή αυτό το διάστημα. Εδώ και το λέω. Εντάξει, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Ό,τι μαθαίνει ο καθένας, κύριε Γραφείο. Είναι μια εμπειρία ζωής, πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο και εγώ δεν περιμένω ότι θα μου συμβεί στη ζωή μου, αλλά
Έχει ενδιαφέρον από την πλευρά ότι πραγματικά μαθαίνεις πολλά πράγματα και όλοι μας μαθαίνουμε. Και θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό με τον κόσμο και με την ομάδα. Σκεφτείτε ότι συμμετέχετε, κύριε Γραφιώτη, στην δεύτερη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με το σήμα Άρης μετά το 1979, όταν ιδρύθηκε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δείτε το και έτσι. Εντάξει. Η προηγούμενη δεν ήταν πολύ επιτυχή. Θα ευχηθώ να πάμε πολύ καλύτερα με τη νέα ομάδα και όλα να πάνε τέλεια για τον Άρη. Και να έχουμε μάθει σαν Άρης από τα λάθη μας, έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και κλείνοντας, θα κλείσω με ένα ερώτημα που το απευθύνω φίλος του 433. Εάν υπάρχει, λέει, κάποιος ενδιαφερόμενος, αν έχει έρθει σε εσάς ενδεχομένως, στον Ερασιτέχνη ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι ερώτηση για τον Ερασιτέχνη. Θα σας πω ότι δεν υπάρχει κανείς. Ναι. Το ρωτάει επειδή είστε και με τον Ερασιτέχνη. Ναι. Αν υπήρχε κάποιος, πιστεύω ότι θα το ήξερα κι εγώ, ο οποίος έχει ενδιαφερθεί. Mm-hmm. Αν υπάρξει κάποιος, είχα την ίδια ερώτηση προχθές σε κάποιο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Αν υπάρξει κάποιος, θα πρέπει να περάσει από τον πάγκο και να καθίσει. Η θέση μας είναι ότι θα ασχοληθούμε μόνο εφόσον είναι κάποια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση. Μάλιστα. Ωραία. Τεκμηριωμένη και σωστή. Αλλιώς δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, κύριε Γραφιώτη. Και σε εσάς, καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.